Με μια επιστημονική διοργάνωση που την χαρακτήρισε η πλούσια θεματολογία, οι τεκμηριωμένες εισηγήσεις, αρκετά δημοσίευτα στοιχεία που κατατέθηκαν αλλά και η οργανωτική πληρότητα, ολοκληρώθηκαν το διήμερο 21 και 22 Ιουλίου στο Σειράκο Ιωαννίνων οι εργασίες του συνεδρίου που ήταν αφιερωμένο στα 100 χρόνια από την απελευθέρωση του παραδοσιακού χωριού με το έντονο στίγμα της ιστορίας της Ηπείρου και της Ελλάδος. Οι 13 εισηγητές κάλυψαν με πολύ ενδιαφέρουσες εργασίες και ανακοινώσεις ένα μεγάλο φάσμα του ιστορικού και πολιτιστικού παρελθόντος, καταθέτοντας παράλληλα προτάσεις για και αξιοποίηση των στοιχείων που κινδυνεύουν από τον χρόνο και τις εξελίξεις. Διοργανωτής ήταν ο Οργανισμός Πολιτισμού, Άθλησης και Παιδικής Μέρημνας του Δήμου Βορείων Τζουμέρκων. Διεξήχθη στο Σειράκο με μεγάλη επιτυχία το διήμερο συνέδριο με θέμα Σειράκο, μελετώντας την παρουσία του στο χώρο και το χρόνο. Το συνέδριο ήταν αφιερωμένο στα 100 χρόνια ελεύθερου βίου περιοχών του Δήμου Βορείων Τζουμέρκων, που βρίσκονται δυτικά των ποταμών Χρούσα και Καλαρίτικου. Τέθηκαν πολύ σημαντικά ζητήματα σχετικά με τη συμμετοχή των Κρητών, σχετικά με την οικονομία του χωριού, τον πολιτισμό. Νομίζω ότι αναδείχθηκε η σπουδαία ιστορική πορεία, η δημιουργία του Σειράκου, αναδείχθηκε η σημαντικότητα του οικισμού του Σειράκου σε όλα αυτά τα χρόνια πριν από την απελευθέρωση αλλά και μετά, αλλά και κυρίως αναδείχθηκε και η ευθύνη των σημερινών συνανακητών για την ανάπτυξη από εδώ και πέρα του Σειράκου. Τέθηκαν ζητήματα, αναδείχθηκαν αιτήματα, ερωτήματα, δεσιντεράτα που πρέπει να απαντηθούν. Πράγματι, ένα γόνιμο και δημιουργικό συνέδριο που ειδικότερα σήμερα αποκτά μια απίθανη, περίεργη, όσο και επικίνδυνη επικαιρότητα. Η ελευθερία δεν προσφέρεται, δεν χαρίζεται. Όπως είναι γνωστό, κατακτιέται. Εδώ λοιπόν στην Αετοφολιά της Ηπείρου, στο Σειράκο, έχουμε ήδη ένα πάρα πολύ σημαντικό αλτήρα. Θεωρούμε ότι πήραμε μέρος σε μια ουσιαστική παρέμβαση όσον αφορά σε πράγματα που έχουν σχέση με την ιστορία και τον πολιτισμό του Σειράκου, μια διαφορετική ίσως προσέγγιση, αφού οι εισηγήσεις παρουσίαζαν ξεχωριστό ενδιαφέρον για το λόγο ακριβώς ότι έφεραν καινούργια στοιχεία στη δημοσιότητα. Στις χαρακτηριστικές και παράλληλες συγκινητικές στιγμές που εντάσσονταν στο πλαίσιο του συνεδρίου ήταν η κατάθεση στεφάνων από απογόνους Κρητών οπλαρχηγών που αγωνίστηκαν για την απελευθέρωση του Σειράκου στις 23 Νοεμβρίου του 1912. Ήρθαμε από την Κρήτη να τιμήσουμε την ιστορική μνήμη των αγωνιστών της απελευθέρωσης του Σειράκου. Να τιμήσουμε τόσο τους ντόπιους όσον και τους εθελοντές Κρήτες, οι οποίοι συναντήθηκαν σε αυτή την αετοφολιά, έσμιξαν τις δυνάμεις τους και οδήγησαν στην απελευθέρωση αυτού του ιστορικού τόπου. Θεωρούμε ότι έχουμε υπόχρεωση σαν απόγονοι των καπετάνιων παππούδων μας που ήρθαν και πολέμησαν και αυτοί στον τόπο τον ωραίο τόπο της Ηπείρου, όπως και παλαιότερα οι πυρώτες είχαν κατέβει στη Κρήτη να βοηθήσουν τους κριτικούς στους αγώνες τους ή την απελευθέρωσή τους, και νιώθουμε πάρα πολύ ωραία, νιώθουμε σεβασμό, νιώθουμε γνωμοσύνη για αυτόν τον χώρο, για αυτούς τους ανθρώπους που πραγματικά πολέμησαν αδελφωμένοι μαζί οι στρατιώτες, οι πυρώτες κριτικοί, να πληρωθούν από τους τύπους. Είναι μεγάλη τιμή για μας και για τους προγόνους μας που ο Δήμος Τζουμέρκων θυμήθηκε τους προγόνους μας και μας κάλεσε και εμάς εδώ πέρα, και είμαστε πολύ, πολύ χαρούμενοι που ήρθαμε εδώ και γνωρίσαμε αυτόν τον ωραίο τόπο. Είμαι πολύ συγκινημένος που ήρθα εδώ πέρα μετά από 100 χρόνια. Πολέμησε ο παππούς, πάλι ο Γιώργος ο Βαλάνης. Ο πατέρας μου ήθελε να έρθει πολλά χρόνια όλη τη ζωή, τελικά δεν κατάφερε να έρθει, ήρθα εγώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ το Δήμο και όλους τους μετέχοντες εδώ πέρα. Είμαι πολύ συγκινημένος. Ευχαριστώ πολύ.